Μέσα από το ρεπορτάζ το δικό μας και με τη βοήθεια της, του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινη Ασπίδα, κατά την προσωπική μας άποψη και μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα, αν δεν είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος της Κρήτης, σίγουρα είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους. Και θέλω να το δικαιώ κύριο Συρηγονάκης, μιας και θα αναφερθούμε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, αλλά και ο γεωλόγος μας, ο κύριος Φασουλάς, για να το σχολιάσουμε, μπορούμε να δούμε μία φωτογραφία. Είναι στην περιοχή του επαρχιακού δρόμου προς τις τρεις εκκλησιές. Είναι ένα φαινόμενο κατολίσθησης τον περισσινό χειμώνα. Είναι ο δρόμος αυτός. Σας δείχνουμε το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε αυτό το φαινόμενο της κατολίσθησης. Πάμε να δούμε δύο βίντεο, πολύ μικρά, το πώς είναι ο δρόμος κανονικά και πόσο επικίνδυνος είναι και το χειμώνα, αλλά κυρίως το καλοκαίρι, όπου εκεί υπάρχει και επισκεψιμότητα. Να τα δούμε τα βίντεο. Λοιπόν, θέλω να βλέπουμε τις εικόνες. Κύριε Συρηγονάκη, πρώτου έρθω σε εσάς. Θα ήθελα την επιστημονική ματιά του γεωλόγου μας, του κυρίου Φασουλά. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, θα τις ξαναδούν και οι τηλεθεατές. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε καταρχήν έναν δρόμο. Σας παρακαλώ να δούμε την εικόνα, αν είναι εύκολο. Έχουμε έναν δρόμο που βρίσκεται μία ανάσα από ένα γκρεμό, μία στενότητα και από πάνω υπάρχουν βράχια. Εδώ έχουμε το φαινόμενο της κατολίσθησης. Θα βλέπουμε και τις εικόνες. Βλέπουμε εδώ την εικόνα. Τι βλέπουμε εδώ, κύριε Φασουλά? Ναι, αυτό που βλέπουμε δεν είναι κατολίσθηση. Κατολίσθηση είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι πτώσεις βράχων, οι οποίες οφείλονται στην αστάθεια που έχουν τα πρανή. Και εδώ θα έλεγα ότι πιθανά έχει υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σχεδιασμό του έργου, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και τύποι, οι οποίοι ορίζουν ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριμένο έδαφος, το οποίο γίνεται, ας πούμε, μια διάνοιξη, γιατί για δρόμο συζητάμε, θα πρέπει το πρανές να έχει συγκεκριμένη κλίση σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό το σημείο λέγεται χειροσκάλα ή χειρόσκαλα, να με διορθώσετε, κύριε δασκαλά. Χειρόσκαλα. Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από τον οικισμό Τρεις Εκκλησιές, που είναι αρκετά δημοφιλής στους καλοκαιρινούς μήνες. Κύριε Δασκαλάκη, σας θυμίσω ότι η κακιά σκάλα έξω από την Αθήνα ήταν μια τέτοια περίπτωση και οδηγούσε στην Πάτρα. Έτσι για να ξέρουμε σε τι επίπεδο συζητάμε. Εδώ λοιπόν σίγουρα θα έπρεπε και σε... Όχι μόνο εδώ. Γιατί τα σημεία αυτά είναι πάρα πολλά σε όλη την Κρήτη. Έτσι, όσοι περπατάμε την Κρήτη το ξέρουμε. Θα πρέπει ουσιαστικά όταν γίνονται τέτοια έργα, είτε να δημιουργούνται οι κατάλληλες κλίσεις στα πρανή, με σκαλοπάτια σε πολλές περιπτώσεις όπως ίσως αυτή θα έπρεπε να γίνουν, τα οποία αφενός μεν μειώνουν την κλίση και αδυνατίζουν το βάρος στα πετρώματα που επικρέμονται, είτε θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες επεμβάσεις της στήριξης. Έτσι ώστε οι βράχοι να αγκυρωθούν. Είναι ένας δρόμος όμως τεράστιας επικινδυνότητας. Σας λέω, είναι πάρα πολλοί δρόμοι αντίστοιχοι. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα που δείχνετε ένα δρόμο, θα μπορούσα να δούμε αντίστοιχους δρόμους σε πάρα πολλούς που διασχίζουν φαράγγια στην Κρήτη. Αναφέρθηκε η κυρία Λιονή για το πρόβλημα που είχαμε στο Κουρταλιώτη. Mm-hmm. Σε παράκτιες άλλες νότιες περιοχές. Στο βόρειο δικό άξονα, έξω από το Ηράκλειο, να σας πω, πάνω από το Παλιόκαστρο, αντίστοιχες καταστάσεις έχουμε. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Εκεί τα εδάφη είναι και χειρότερα, γιατί είναι και αργυλικά. Και έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο κατολιστήσεων. Να ζητήσουμε είναι λίγο. Είναι ένα θέμα λοιπόν σχεδιασμού. Σχεδιασμού. Που θα έπρεπε από την αρχή να λαμβάνονται τα σωστά χαρακτηριστικά και να υλοποιούνται όταν γίνονται αυτοί οι δρόμοι. Και όχι να αφήνουμε έτσι κατακόρυφα πρανή και βράχους να επικρέμονται. Κύριε Συρηγονάκη, έρχομαι σε εσάς. Είναι, κατά τη γνώμη μας, ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Κρήτης. Ακούσαμε και από τον κύριο Φασουλά και νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό όταν διερχόμαστε των δρόμων στο νησί μας, ότι υπάρχουν κι άλλοι το ίδιο επικίνδυνοι δρόμοι. Εδώ έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά το χειμώνα, όπου τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι και τα καλύτερα, εδώ η πτώση των βράχων σε συνδυασμό με τη στενότητα του δρόμου και τον γκρεμό που υπάρχει αριστερά του δρόμου, δημιουργούν μια φωνική παγίδα για αυτούς που μπορεί να πάνε και μια κυριακάτικη εκδρομή. Πράγματι αυτή είναι η αλήθεια. Επιβεβαιώνουμε πλήρως αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Φασουλάς. Το συγκεκριμένο
σημείο το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν θυμάμαι πριν πόσο καιρό είχε γίνει. Είχαμε δώσει μια φωτογραφία από αυτό το σημείο, από μια άλλη πτώση βράχων. Υπήρχε ένας τεράστιος βράχος όταν είχε κλείσει σχεδόν ο δρόμος που αφαιρέθηκε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι πάρα πολλά σημεία, τουλάχιστον όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, παρόμοια, που συνθέτουν έτσι ένα κοινικό υψηλού κινδύνου, όπως είναι ο Προφήτης Ηλίας που τώρα εκτελείται το έργο, όπως είναι στον οικισμό Δούλη που ένας τεράστιος βράχος κρέμεται πάνω από, από τον οικισμό, όπως είναι στο ΒΟΑΚ, στην Προσαγία Πελαγία κτλ. Στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόμαστε στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης που, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και ο κύριος Φασουλάς αλλά και οι συνάδελφοι αντιπεριφερειάρχες, δυστυχώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει τάχιστα, κύριε Συρηγωνάκη, η επίσημη πολιτεία, γιατί εδώ, τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά από τις εικόνες που βλέπουμε, είναι ένας δρόμος που θα μπορούσε με μια απλή πτώση βράχου να προκαλέσει μια τραγωδία. Και νομίζω ότι πρέπει και η περιφέρεια να πιέσει ακόμα πιο ασφιχτικά. Υπάρχει, ας πούμε, τηλεθεατής που λέει θα μπορούσε το χειμώνα να απαγορευτεί η κίνηση σε αυτόν τον δρόμο. Θεωρώ ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν απαγορευτεί. Εδώ, κύριε Δασκαλάκη, έχουμε κλείσει τον οδικό άξονα που οδηγεί Προφήτη Ηλία, Ηράκλειο Προφήτη Ηλία, διότι εκτελείται το έργο και οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων είναι μεγάλες και ασφυκτικές, αλλά παρόλα αυτά προέχει ασφάλεια. Άρα λοιπόν θεωρούμε, παρά την επικινδυνότητα, ότι αφού γίνουν οι γεωλογικές μελέτες που απαιτούνται, που απαιτούν και συγκεκριμένο χρόνο για να εκπονηθούν, να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις. Ήδη γίνονται, όπως προείπα, διάφορα έργα, όπως είναι στον Προφήτη Ηλία, και να δούμε, μιας και το αναφέρατε, κύριε Συρηγωνάκη, βλέπουμε εικόνες από την περιοχή του Προφήτη Ηλία με τη βοήθεια της ανθρώπινης ασπίδας. Κύριε Δασκαλάκη, πείτε μας λίγο τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το πρανές, το οποίο με την κατολίσθηση έχει κατακλείσει το οδικό δίκτυο. Εδώ, κύριε Συρηγωνάκη, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι οι κάτοικοι στον Προφήτη Ηλία διαμαρτύρονται εντόνως, διότι η κατάσταση αυτή ξεκίνησε από την αρχή του καλοκαιριού και φτάσαμε στο σήμερα να διαμαρτύρονται ότι η όποια παράκαμψη τους έχει δοθεί είναι αρκετά επικίνδυνη, χρονοβόρα, κοστοβόρα για τους ίδιους με την αύξηση της βενζίνης κτλ, αλλά κυρίως επικεντρώνονται στην ασφάλειά τους. Η παράκαμψη η οποία έχει δοθεί στους πολίτες του Προφήτη Ηλία και όχι μόνο, πραγματικά είναι επισφαλής. Κοφτές στροφές, υπάρχουν εκεί σημεία τα οποία είναι λασπόδι με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια στην κίνηση των οχημάτων και επαναλαμβάνω, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εντόνως και ζητάνε, όπως είπα και προηγουμένως στην κουβέντα μου, ότι ζητάνε απαντήσεις απόψε, να δούμε τι μέλη γενέστε και πότε θα γίνει αυτό. Κύριε Συρηγωνάκη. Απαντώντας, γιατί έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με τους κατοίκους, θα επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος, αλλά όπως είπα και πριν, προέχει ασφάλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, δυστυχώς, να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Είναι η μόνη εναλλακτική λύση που συνδέει το αστικό Ηράκλειο με τους οικισμούς Προφήτη Ηλία, Κυπαρή κτλ. Έγινε μια σημαντική αναβάθμιση του οδικού άξονα μέσω Τζαγκαράκη Μετόχη μέχρι τον οικισμό και ήδη έχουν γίνει και εργασίες βελτίωσης του δρόμου από Τζαγκαράκη Μετόχη μέχρι Προφήτη Ηλία, αλλά παρόλα αυτά θα επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο μελετητής, ο οποίος παρακολουθεί το έργο, λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, να γίνονται ταυτόχρονα και οι εργασίες και να δοθεί στην κυκλοφορία ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Προέχει ασφάλεια, το έχουμε δει πολλές φορές σε πολλά σημεία, άρα λοιπόν το έχουν καταλάβει
και οι κάτοικοι. Μιλήσαμε προχθές τελευταία φορά πριν τρεις μέρες με το μελετητή, μήπως γίνει κάποια τροποποίηση της συγκεκριμένης μελέτης, να επισπευθεί ο χρόνος και να δοθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα την κυκλοφορία ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Πρωτού έρθω σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη, θέλω λίγο την επιστημονική άποψη του κυρίου Φασουλά. Εδώ τι φαινόμενο έχουμε, κύριε Φασουλά? Εδώ είναι ένα φαινόμενο κατολιστήσεων, γιατί εκεί τα πετρώματα αφενός μεν είναι σαθρά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω ρηγμάτων και λόγω της σύστασής τους, και υπάρχουν και διάμεση ορίζοντες με άργυλο, που ξέρετε, η άργυλος μόλις βραχεί λίγο μετατρέπεται σε σαπούνι, συσσαγωγικά, και οτιδήποτε εδράζεται από πάνω στην ουσία είναι σε αστάθεια. Έτσι, έχει πάρα πολλά προβλήματα όντως στο συγκεκριμένο σημείο. Εδώ είναι από τα δύσκολα πραγματικά τεχνικά σημεία για να αντιμετωπίσει κανείς, και είναι κατανοητό ίσως και ο τρόπος με τον οποίο διευθετείται το ζήτημα εκεί, αλλά και ο χρόνος που ίσως χρειάζεται για να κατασκευαστεί σωστά. Μάλιστα. Γιατί έχει και κατολιστήσει το ίδιο το δόστρωμα, έχει πολλά προβλήματα. Κύριε Δασκαλάκη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Συργονάκη, γιατί κάποια στιγμή είχαμε μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης και μου είχε πει ότι υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν μελέτες για συγκεκριμένα έργα και οι εργολάβοι δεν δύναται να ανταπεξέλθουν, δεν δύναται να τα προλάβουν αυτά τα έργα. Και ρωτώ εγώ απόψε τους αξιότιμους εκπροσώπους της περιφέρειας, εάν θα μπορούσαμε να βρούμε μια παράλληλη λύση. Να μην κρεμόμαστε, να το πω έτσι λαϊκά, από ένα-δύο εργολάβους. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε υπάρχουν πολλά εργολαβικά οχήματα τα οποία περιμένουν απλά ένα τηλεφώνημα. Να ανταπεξέλθουν άμεσα. Να απαντήσει, κυρία Λιονί, σε αυτό. Συζητάμε για τον άμεσο κίνδυνο, κυρία Λιονί. Όταν βλέπουμε μια κατολίσθηση πάνω στο βόρειο οδικό άξονα και βλέπουμε την πολιτεία να δίνει λύση μετά από μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας για τους πολίτες. Εμείς πρώτοι από όλους. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Να απαντήσω στον κύριο Δασκαλάκη και σε όλους ότι όταν μιλάμε για διαδικασίες στο δημόσιο, όλον το μυαλό πάει στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό ισχύει ως ένα βαθμό. Βέβαια, στην νομοθεσία, η νομοθεσία επιτρέπει ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαδικασίες, τις γρήγορες που λέμε, έτσι ώστε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να αναθέσουμε σε έναν εργολάβο, δύο-τρεις, αφού φωνάξουμε δύο-τρεις εργολάβους, να αναθέσουμε σε κάποιον να κάνει ένα έργο άμεσης αποκατάστασης όμως. Όχι έργο εξ αρχής, μεγάλο, με μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Άλλο το να καθαρίσουμε το δρόμο, να ξύσουμε λίγο τα πρανή έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα άμεσο πρόβλημα σήμερα και να ανοίξουμε το δρόμο. Και άλλο ένα έργο το οποίο θέλει μελέτη και μετά θέλει κανονική δημοπράτηση.